Εκάλεσε όλους σε συστράτευση. Φανταστείτε, η αντιπολίτευση να είναι πάντοτε μετρημένη και τεκμηριωμένη και εκείνοι που λιμένονται τα ωφέλη της εξουσίας ουσιαστικά να είναι η πρώτη κατήγορη της κυβέρνησης. Κατά τα άλλα, εκείνοι είναι δημιουργικοί, εμείς μηδενιστές. Να τους χαίρετε ο κύριος Κυπριανού ή η ηγεσία του ΑΚΕΛ. Να τους χαίρονται για συνεργάτες. Και αν είναι κάτι που θέλω να τους πω, είναι ένα. Το μεγαλύτερο επίτευγμα δεν είναι το ΑΚΕΛ που το επέτυχε. Είναι το δίκο που εξέλεξαν τον κύριο Χριστόφια. Το μεγαλύτερο επίτευγμα του ΑΚΕΛ είναι η εκλογή του κυρίου Κάρογιαν στην Προεδρία της Βουλής. Περνούμε μία περίοδο που πραγματικά για ευρωπαϊκό κράτος είναι πρωτόγνωρο. Να βλέπεις τους συμμέτοχους στην κυβέρνηση με πολιτική αξιοπρέπεια περισσή. Υπάρχει πληθωρισμός πολιτικής αξιοπρέπειας. Να αλληλοϊβρίζονται κάθε μέρα, να λέει ο ένας του άλλου ότι εσείς πρέπει αν θέλετε να φύγετε και οι άλλοι να λένε ότι αν εσείς νομίζετε ότι πρέπει να φύγουμε, διώξετε μας. Αλλά την ίδια ώρα και να επαναλαμβάνουν, την επομένη των εκλογών θα βρεθούν στην τράπεζα της διαπραγμάτευσης για να δουν πώς διορθώνουν τα αδιόρθωτα. Κυρίες και κύριοι, όπου υπάρχουν ανομογενείς κυβερνήσεις, έχουμε ανάλογα φαινόμενα.